Η φαρμακευτική κάναβη θα είναι διαθέσιμη πλέον και στην Ελλάδα, ενώ άρχισε και η συνταγογράφησή της με το κόστος της όμως να βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασθενή, καθώς τα προϊόντα ανήκουν στα φάρμακα που δεν αποζημιώνονται. Όπως μας εξήγησε ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Φαρμακοποιών Ιωαννίνων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, Γιάννης Μπουσβάρος, δικαίωμα συνταγογράφησης της φαρμακευτικής κάναβης, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, έχουν αναισιολόγοι, νευρολόγοι, παθολόγοι με εξειδίκευση στην ογκολογία και τη λοιμοξιολογία και οι ερευματολόγοι. Στις δράσεις περιλαμβάνονται η ανακούφιση από τον πόνο, ο έλεγχος της ναυτίας, ο έλεγχος της σπαστικότητας, η βελτίωση της διάθεσης αλλά και της όρεξης. Η φαρμακευτική κάναβη προς το παρόν υπάρχει μόνο σε συσκευασία 5 γραμμαρίων ξηρού ανθού, ο οποίος πρέπει να τοποθετηθεί σε ειδικά εγκεκριμένη ιατροτεχνολογική συσκευή. Γίνησε και η διάθεση της φαρμακευτικής κάναβης λοιπόν. Πρέπει να σταγογραφείτε οπωσδήποτε. Θα γίνεται από συγκεκριμένες ειδικότητες γιατρών, όπως παραδείγματος χάρη παθολόγοι, ογκολόγοι, ρευματολόγοι, νευρολόγοι και αναισθησιολόγοι. Θα μπορούν να τη γράψουν. Βέβαια, η χρήση της κάναβης φαρμακευτικής πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Πρέπει να υπάρχει πάντα συνεννόηση με τον γιατρό, διότι ναι, μεν έχει πολλά θετικά. Υπάρχουν ενδείξεις, ας πούμε, για έντονους πόνους σε καρκινοπαθείς, έντονους πόνους από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην σκλήνηση κατά πλάκας, γιατί επηρεάζει τη σπαστικότητα των μυών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ορεξιογόνος συμπληρωματικά σε θεραπείες σε καρκινοπαθείς και σε ασθενείς HIV. Και είναι πολύ σημαντικό όμως να υπάρχει συνεννόηση με τον γιατρό, θα συνταγογραφηθεί οπωσδήποτε. Το ταμείο δεν την αποζημιώνει, θα καλυφθεί 100% από τον ασθενή σε αξία και θα βοηθήσει σε πολλές ασθένειες που δεν υπήρχε μέχρι τώρα κάτι αντίστοιχο. Να πάμε, κύριε Βουσβάρο, και στα θέματα που αφορούν τους περισσότερους ασθενείς, ναι, με την λήψη φαρμάκων που διαπιστώνεται ακόμη και τώρα, παρά το γεγονός ότι εσείς έχετε κινητοποιηθεί πάρα πολλές φορές σε πανελλήνιο όργανο, ναι, παραμένουν λήψεις σοβαρές. Και γενικά δώστε μας και την εικόνα, τι συναντάμε στα φαρμακεία, αν και φαίνεται ότι ο καιρός βοηθάει λίγο. Το θέμα είναι να βοηθήσει λίγο και η κυβέρνηση, διότι έχει γίνει άρση απαγόρευσης εξαγωγών, που σημαίνει ότι πάλι αρκετά φάρμακα φεύγουν έξω, φεύγουν εξωτερικό, γίνονται εξαγωγές. Εμείς ψάχνουμε να προσπαθούμε να καλύψουμε τους ασθενείς μας. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε ινσουλίνες, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε κάποια άλλα χάπια χοληστερίνης, αντιπερτασικά. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, αλλά δεν είναι δύσκολη κατάσταση ακόμα. Δεν έχει εξομαλυνθεί ακόμα η κατάσταση και η άρση απαγόρευσης εξαγωγών δεν βοηθάει.